10 και 10 το βράδυ τη Κυριακή ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία τη Αλεξανδρούπολη για πυρκαγιά στη χωματερή τη πόλη στην περιοχή Μαυρότοπο. Κυριολεκτικά, άμεσα δυνάμει τη έσπευσαν στο σημείο, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεση συνέδραμαν τόσο οι υπάλληλοι τη περιφέρεια Εύρου όσο και του Δήμου με νέα συνολικά οχήματα, καθώ όπω διευκρινίσε και η φωτιά στα απορρίμματα αντιμετωπίζεται κυρίω με επιχωμάτωση και δεν κατασβήνεται μόνο με νερό. Είχαμε ένα συμβάν Χθε το βράδυ, στις 10 η ώρα, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε στον σκουπιδότοπο της Αλεξανδρούπολης. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου. Τελικώς, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια και με τη συνδρομή και έξι πυροσβεστών, εκτός από τους χειριστές, η πυρκαγιά αυτή τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 12 το μεσημέρι. Και βέβαια θα υπάρχει εκεί όχημα τη πυροσβεστική που θα παρακολουθεί μαζί με μηχανήματα του Δήμου προκειμένου, αν παραστεί ανάγκη, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να υπάρξει μια νέα κινητοποίηση για την ολοκληρωτική κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Πάντως, μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται και μετά τις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η πυρκαγιά είχε πάρει μεγάλε διαστάσει στι 12 τα μεσάνυχτα, ωστόσο οι δυνάμει τη πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολη κατάφεραν να την περιορίσουν αισθητά και να την θέσουν υπό έλεγχο ενώ σχεδόν την κατάσβεσαν το πρωί τη Δευτέρα. Αδιευκρίνηστα, ωστόσο, παραμένουν την ίδια ώρα τα αίτια, ενώ οι απαντήσει σύμφωνα με την υποδιοικήτρια τη πυροσβεστική υπηρεσία θα έρθουν όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητε διαδικασίε μετά και την ολοκληρωτική κατάσβεση τη φωτιά. Περί τι 10, και 10 το βράδυ, η υπηρεσία μα ενημερώθηκε για πυρκαγιά στον σκουπιδότοπο της Αλεξανδρούπολης, έγινε αμέσως συντονισμός με την τοπική αυτοδιοίκηση και η υπηρεσία μας επενεύει αρχικά με τρία οχήματα, υδροφόρα και τόσο η περιφέρεια όσο και ο Δήμος στείλανε μηχανήματα έργων, φορτηγά και κάποια γκρέιντερ προκειμένου να γίνει επιχωμάτως και επικάλυψη των σκουπιδιών με χώμα. Αυτή τη στιγμή είναι σε φανερή ύφεση η πυρκαγιά, γίνονται συνεχώς εργασίες. Ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας θα κάνει τι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διελευκανθεί η αιτία και πιστεύω ότι αν συνεχίσουν έτσι οι εργασίες μέχρι το βράδυ δεν θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Κύριο μέλημα της υπηρεσίας μας ήταν να διαφυλάξει την περίμετρο της, α, του σκουπιδότοπου έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί η πυρκαγιά προς τα έξω. Παρά το γεγονό ότι η φωτιά ήταν υπό έλεγχο και έχει περιοριστεί, στο σημείο παραμένει ένα όχημα τη πυροσβεστική για την περιφρούρηση τη περιμέτρου τη χωματερή καθώ κάτω από τα σκουπίδια υπάρχουν θύλακε μεθανίου, ενό ιδιαίτερα έφλεκτου αερίου, ενώ συνεχίζονται οι επιχοματώσει με τα οχήματα τη τοπική αυτοδιοίκηση.